μεταφερθούν αύριο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τίποτα από εκεί πέρα, να μην περάσει κανένας. Σκοτεινά φιερίας, η αρχή και το τέλος της τραγωδίας εκτυλίχθηκε στις χιονισμένες χαράδρες της. Το χαμόγελο πάγωνε στα χείλη των ανθρώπων που περίμεναν υπομονετικά ένα νέο. Η αγωνία κορυφωνόταν. Ήταν η ώρα της αλήθειας, της σκληρής αλήθειας. Η ώρα που ανακαλύφθηκε το μοιραίο Γιάκοβλε 42 και μαζί του οι 70 ψυχές. Ένας πίσω τον άλλο! Μόλις άκουσα την πληροφορία από τον πιλότο, αμέσως με τα παιδιά του συλλόγου τρέξαμε και μαζί με εσάς βρήκαμε το αεροπλάνο. Η πυκνή νέφωση δεν βοηθούσε τις έρευνες των ειδικών μονάδων. Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 1997. Η είδηση συγκλονίζει όπως και οι εικόνες. Συντρίμμια παντού. Είχαμε πληροφορίες περίπου για αυτό το σημείο. Το πρωί ψάχναμε στην κορυφή δεξιά. Είδαμε το Σικόρσκι που έψαχνε σε αυτή την περιοχή. Και γυρίσαμε και κατευθυνθήκαμε προς τα εδώ και πέσαμε πάνω. Πρώτος φτάνει στην περιοχή ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού. Στην κορυφή πέντε πύργοι αντικρίζει τη φρίκη. Εδώ από πίσω στις χαράδρες πίσω εδώ. Στην περιοχή της Μόρνας δηλαδή όπως λέγανε στην αρχή. Κοντά στα σκοτεινά κάπου εκεί στη γενικότερη περιοχή. Τι είδατε, τι είδατε. Έχει κατέβει ο διοικητής της στρατιάς, βρίσκεται. Ναι, δεν είδατε τίποτα. Έχει διαλυθεί το αεροσκάφος, η άτρακτος είναι ενιαία ή έχει διαλυθεί. Πάτε λίγο πιο μακριά, σας παρακαλώ λίγο. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα. Αν έχετε δει μόνο σε μια εικόνα. Δεν έχω δει τίποτα. Συντρίμμια μόνο, τίποτα. Μόλις το νέο γίνεται γνωστό στο χωριό Φωτεινά που βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο της τραγωδίας, αρχίζουν να φτάνουν συγγενείς των αδικοχαμένων επιβατών. Λίγο να περάσουμε. Ανέβηκα πάνω εκεί και με φίλια. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι έφτασαν εδώ στα Φωτεινά της Πιερίας συγγενείς των θυμάτων από την Ουκρανία. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως και οι συγγενείς των δικών μας, των Ελλήνων θυμάτων, ζητούν και αυτοί να πάνε στον τόπο της τραγωδίας, αλλά προς το παρόν δεν επιτρέπεται και σε αυτούς, μέχρι ότου τελειώσουν οι διαδικασίες στον τόπο της τραγωδίας. Έχουμε, είναι τον ανιψιό μου, είναι το παιδί Χαραλαμπίδης Ιορδάνης, είναι από την Αθήνα. Χαραλαμπίδης Ιορδάνης. Ιορδάνης. Είναι από την Αθήνα. Είναι από τη Λυκόβρηση βέβαια, είμαι ο θείος του εγώ, επειδή είμαι πιο κοντά, ήρθα εγώ εδώ. Πότε είχατε επικοινωνήσει τελευταία φορά? Με εκείνον, εγώ όχι, ο πατέρας του τελευταία επικοινώνησε εδώ και μια εβδομάδα ότι θα έρθει τα Χριστούγεννα. Το δύσκολο έργο των μονάδων του στρατού για την περισυλλογή των νεκρών αρχίζει. Ώρα 5 το απόγευμα, βρισκόμαστε στα Φωτεινά, κοντά μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, κύριος Σοφιανός. Κύριε Σοφιανέ, πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ειδήσεις που έχουμε από τον τόπο του ατυχήματος, βρίσκονται οι δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας που έχουν και την ευθύνη της φύλαξης του χώρου, και οι ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ασχοληθούν με την απεκλωβισμό και με την συλλογή των θυμάτων, των λειψάνων, ναι, και των αντικειμένων. A
Αυτό είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί που δεν είναι μαύρο, είναι κόκκινο και το οποίο περισυνέλεξαν οι εμπειρογνώμονες από τον τόπο του τραγικού δυστυχήματος και θα μεταφερθεί προς επεξεργασία. Πήραμε μία πρώτη άποψη της περιοχής εκεί να δούμε πώς βρίσκεται το τα ερείπια, σε ποια κατάσταση και σε ποια θέση, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς και για μας. Και για μας τους ίδιους είναι πάρα πολύ νωρίς. Μέσα στις δύο ώρες αυτές μετά την ταλαιπωρία της ανάβασης δεν φτάνουν ούτε, μπορώ να σας πω ότι ορισμένα τεμάχια του ερειπίου δεν τα βρήκαμε. Αυτό είναι όπως είπατε... Είναι το μαύρο κουτί αυτό που κρατάτε. Ναι, είναι. Το μαύρο το πορτοκαλί θέλετε, το είπατε φυσικά. Εντάξει, αυτό είναι το μαύρο και μάλιστα... Έχουμε συνηθίσει να το λέμε μαύρο κουτί. Ναι, και συνήθως είναι πρισματικό. Τούτο εδώ είναι στρογγυλό γιατί υπάρχει αυτό, κάποια τι θα σας δείξει αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή στους ανθρώπους... Αυτό καταγράφει παραμέτρους της πτήσεως. Δηλαδή ταχύτητα, ύψος πλεύσεως, κατεύθυνση, διεύθυνση. Έχει και ένα συμπληρωματικό που πρέπει να βρούμε αύριο. Αυτό είναι από το πίσω μέρος της Ατράκτου. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο στο θάλαμο διακυβέρνησης, στο κόκπιτ, το οποίο πρέπει να βρούμε πρώτα το κόκπιτ, γιατί μάλλον βρίσκεται θαμμένο κάτω από τα φτερά. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Επειδή αυτό έχει ορισμένα, περιορισμένα στοιχεία, φαίνεται το αεροπλάνο αυτό έχει και ένα που καταγράφει και συμπληρωματικά στοιχεία. Ήταν όλα διαμελισμένα τα θύματα. Ναι, για τα θύματα μιλήσαμε. Ναι, ήταν όλα διαμελισμένα, εκτός από τα μικρά τα παιδιά. Τρία ήταν ή τέσσερα τα παιδιά τέσσερα. Που ανασύρεται. Τέσσερα. Τα πτώματα των άτυχων Ελλήνων που επέβαιναν στο Γιάκοβλεφ με ασθενοφόρα μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη παρακολουθεί από το πρωί το νέο τραγικό δυστύχημα που έπληξε την πολεμική μας αεροπορία. Το C-130 με το πενταμελές πλήρωμα συνετρίβει λίγο πριν από τις 9.30 το πρωί στο όρος Πάστρα στην περιοχή της Σινόης. Βομβαρδισμένα τοπία θύμιζε η περιοχή που βρέθηκε το C-130. Παντού συντρίμια, σε ακτίνα 850 μέτρων. Σε αυτή εδώ την περιοχή, λίγο πριν από την κορυφή του όρους Πάστρα, προσέκρουσε το μοιραίο C-130. Παντού γύρω είναι διασκορπισμένα συντρίμια του αεροσκάφους. Κυνηγοί που βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα της συντριβής του αεροσκάφους αντίκρισαν λίγη ώρα μετά εικόνες πλήρους καταστροφής. Άκουσα γιατί είχε πολύ ομίχλη ένα βουητό αεροπλάνο και λέω χαμηλά περνάει μέχρι να τελειώσω το συλλογισμό μου, ακούω τον μπαμ. Δυνατός θόρυβος. Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός θόρυβος. Ανεβήκατε στο σημείο που έπεσε. Ανέβηκα, άργησα να ανεβώ. Για θέλω να περιγράψετε τι είδατε, την κατάσταση. Συντρίμια, παιδιά, συντρίμια. Κομμάτι σαν ολόκληρο κομμάτι είναι το ένα κομμάτι από το φτερό και λίγο από το κορμό του αεροπλάνου, τίποτα άλλο. Τα άλλα έχουν γίνει όλα συντρίμια. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι ένα τμήμα ενός εκ των τεσσάρων κινητήρων του C-130. Το C-130 με πενταμελές πλήρωμα απογειώθηκε από την Ελευσίνα με προορισμό την Τανάγρα. Στις 9:20 το στίγμα του αεροσκάφους χάθηκε ξαφνικά. Πρωτού στάσει στην Τανάγρα, έπεσε. Συντοπίσε ένας κυνηγός. Πήγε να παραλάβει προσωπικό, κόσμο δηλαδή, να φορτώσει για να πάει στην έρευνα. Το μεταγωγικό ακολούθησε πορεία ανάμεσα στην Πάρνηθα και το όρος Πάστρα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εκτιμάται πως έπεσαν σε πυκνή ομίχλη και ο κυβερνήτης, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επιχείρησε να κάνει μια στροφή 180 μοιρών για να διορθώσει την πορεία. Σε αυτή την προσπάθεια, κατά πάσα πιθανότητα, το C-130 προσέκρουσε σε πλαγιά του όρους Πάστρα και συνετρίβει σε υψόμετρο 850 μέτρων, κοντά στη Μονή του Αγίου Μελετίου. Η είδηση σήμανε συναγερμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι έρευνες ξεκινούν αμέσως. Η ώρα είναι 12:30 το μεσημέρι. Τα συντρίμια του C-130 βρίσκονται στην κορυφή που βλέπετε πίσω μου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων. Η εικόνα είναι πολύ δραματική. Δεν μπορείς να δεις
Τίποτα, πιάνει την ψυχή σου. Τι είναι πάνω, τι κάνουν? Πάνω είναι ο στρατός, τώρα είναι και η αεροπορία έχει ανέβει και προσπαθούν να μαζέψουν μερικά πράγματα το αεροπλάνο. Τι η φυσική τους κατάσταση πριν παραλάβουν το μοιραίο αεροπλάνο. Έτσι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαθέτει ένα υπερσύγχρονο νεκροτομείο και εκεί θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Να φύγουμε όμως για ένα λεπτό από το νοσοκομείο, γιατί αξίζει τον κόπο. Μπροστά στην αδιαφάνεια των ερευνών, ο ίδιος ο κύριος πρόδρομος Εμφιετζόγλου κάνει τις δικές του έρευνες για την αεροπορική τραγωδία. Και πριν από λίγο, εκπρόσωπός τους ήρθε εδώ στους δημοσιογράφους και είπε: «Σας παρακαλώ, ό,τι απορίες και ερωτήματα έχετε, να τα δώσετε στον κύριο Εμφιετζόγλου να πιέσει για να λάμψει η αλήθεια. Αν έχουμε χρόνο, θα σας πω αργότερα και άλλα. Σε λίγο όμως θα έρθει η συνάδελφος Άννα Οικονόμου να σας ανακοινώσει τα ονόματα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών, κύριος Αθανασάκης, κάνει κάποιες δηλώσεις, αλλά λέει ακριβώς αυτά που λέω και εγώ τώρα. Και στη συνέχεια και εκείνος θα δώσει τη δημοσιότητα τα ονόματα». Περισυνέλεξαν ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο ουσιαστικό υπήρχε από τα διάσπαρτα συντρίμια του ουκρανικού αεροσκάφους της Aerosuite. Πώς είστε, ευχαριστημένος? Τα κομμάτια του μοιραίου αεροσκάφους είναι διασκορπισμένα σε μια ακτίνα μεγαλύτερη των 500 μέτρων μέσα στη ρεματιά που δημιουργείται σε υψόμετρο 1250 περίπου μέτρων. Όπου και να γυρίσει, όπου και να κοιτάξει κανείς, βρίσκει διάσπαρτα κομμάτια όχι μόνο του αεροσκάφους, αλλά και από τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών της μοιραίας πτήσης. Στο βάθος της ρεματιάς υπάρχουν αντικείμενα από το αεροσκάφος, υπάρχουν οι κινητήρες, υπάρχουν τμήματα της ατράκτου, υπάρχουν τα φτερά, υπάρχουν όμως σε τόση μεγάλη έκταση διασκορπισμένα που είναι αδύνατο να συλλεχθούν. Και όλα αυτά κάτω από εξαιρετικά αντίξωες καιρικές συνθήκες. Είναι ο στρατός που δίνει τη δική του μάχη. Και εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο, παίχθηκε η τελευταία πράξη της μοιραίας πτήσης του μοιραίου αεροσκάφους της Aerosuite. Τα όργανα από τα συντρίμια του πιλωτηρίου παραδόθηκαν στους επικεφαλείς της Ουκρανικής Αποστολής, που τα περιεργάζονταν και συζητούσαν στη γλώσσα τους. Λίγα μέτρα πιο πέρα, σε μια ακτίνα 300 περίπου μέτρων, μέσα στη ρεματιά, η νεκρική σιγή κυριαρχούσε ανάμεσα στα συντρίμια του αεροπλάνου. Τώρα πια δεν απομένει τίποτε άλλο, μετά και την αποχώρηση του τελευταίου στρατιωτικού τμήματος, να μεταφερθούν με ειδικά τεθωρακισμένα οχήματα και τα εναπομείναντα συντρίμια του ουκρανικού αεροσκάφους. Οι συνθήκες ασφαλώς δεν είναι ιδανικές. Είναι αργά το απόγευμα, 4 η ώρα, όταν επετράπει στους εκπροσώπους του τύπου να έρθουν συντεταγμένοι, θα έλεγε κανείς, στο σημείο όπου έγινε η μοιραία πτώση του αεροπλάνου. Από ό,τι φαίνεται, τώρα πια μπορούμε να διακρίνουμε ότι σε αυτό εκεί το σημείο, αυτά είναι τα δέντρα, αυτά είναι εκεί τα δέντρα πάνω στα οποία προσέκρουσε το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια ίχνη από την άτρακτο διακρίνονται στο βάθος. Αν προχωρήσουμε λίγο, μπορούμε να δούμε τους κορμούς των δέντρων. Αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό, έτσι καθώς προχωρούμε. Βλέπουμε τους κορμούς των δέντρων,
οι οποίοι έχουν κοπεί από την ένταση με την οποία χτύπησε το αεροσκάφος. Και έτσι καθώς προχωρούμε, βλέπετε, ναι, εδώ ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να χτύπησε το αεροπλάνο. Αυτό εδώ πέρα. Αυτά είναι τα ίχνη. Η μοιραία σύγκρουση. Η μοιραία σύγκρουση με το έδαφος. Το χτύπημα έγινε ακριβώς εδώ. Αυτά είναι τα δέντρα πάνω στα οποία με μια ταχύτητα που, όπως μας είπαν χθες οι εμπειρογνώμονες, πλησίαζε τα 700 χιλιόμετρα την ώρα. Με μια τέτοια ταχύτητα το αεροπλάνο χτύπησε εδώ και από το σημείο της πρόσκρουσης. Βλέπουμε πού έχουν εκτιναχτεί πολλά αντικείμενα, κάποια σωσίδια. Βλέπουμε κομμάτια από το αεροσκάφος, μερικά έτσι και προσωπικά αντικείμενα ακόμα των επιβατών. Έντονη είναι η μυρωδιά, ναι, πράγματι υπάρχει έντονη μυρωδιά ακόμα, ύστερα από πόσες μέρες, συμπληρώνονται πια 4 μέρες, και η οσμή είναι ακόμα αρκετά έντονη. Εδώ πέρα ένα κάθισμα, ρούχα, όλα ανακατεμένα με χιόνι, με βροχή. Να το τώρα, είναι το ωριαίο τμήμα του αεροπλάνου, μέσα στα δέντρα. Μηχανισμοί. Ναι, διάφορα μηχανήματα, είναι δηλαδή μια κατάσταση που, όπως και να την περιγράψει κανείς, δεν νομίζω ότι η εικόνα μιλάει μόνη της. Χτες το βράδυ και σήμερα οι άνδρες των σωστικών συνεργείων δούλεψαν πραγματικά, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και πρέπει να το πούμε, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Είναι αλήθεια ότι είναι πράγματι δύσκολο, ναι. Είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις το όποιο έργο έγινε εδώ, και οφείλουμε να πούμε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκαν όλα τα σώματα. Βλέποντας αυτά τα συντρίμια, θυμόμαστε αυτά που μας είπε χθες ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, ο κυβερνήτης της Ολυμπιακής, συνταξίουχος βέβαια, ο κύριος Τσολάκης ακριβώς, και μας είπε ότι και αυτό το αεροπορικό δυστύχημα ήταν ακόμα ένα παιχνίδι που χάσαμε. Ένα παιχνίδι που γίνεται από όλους τους όσους δουλεύουν στον τομέα της ασφάλειας πτήσεων, και κάθε πτώση αεροσκάφους, κάθε φορά που αντικρίζει κανείς ένα τέτοιο θέαμα, είναι πραγματικά, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, ένα παιχνίδι που χάθηκε. Η μεταφορά των σωρών των άτυχων επιβατών γίνεται με ρυπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία παραλαμβάνουν τις σωρούς των επιβατών από το σημείο πρόσκρουσης του αεροπλάνου, από το βουνό δηλαδή, και διανύοντας μία απόσταση που διαρκεί περίπου 40 με 45 λεπτά, μεταφέρουν τις σωρούς στο χωριό Μέση Μιλιά, στο οποίο γίνεται και η παραλαβή των σωρών από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, δηλαδή μέχρι περίπου 3 ώρα το μεσημέρι, από ό,τι μας είπαν τουλάχιστον οι επικεφαλείς των σωστικών συνεργείων, είχαν μεταφερθεί όλες οι σωροί. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι περίπου 35 πτώματα είναι αναγνωρίσιμα, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός πτωμάτων για τα οποία θα υπάρξει πρόβλημα στην αναγνώριση. Έχουμε ήδη απευθείας σύνδεση με την Κάτω Μιλιά, όπου βρίσκεται ο Αργύρης Δινόπουλος. Τον καλησπέριζουμε από την Αθήνα. Γεια σας από την περιοχή. Πιο γρήγορα το αεροσκάφος, την πίεση προς τα στελέχη των όπλων δυνάμεων όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και πήρε την ευθύνη ο έμπειρος πιλότος του C-130 να κερδίσει χρόνο, να κόψει δρόμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Να πετάξει πολύ χαμηλά. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι ήταν πολύ παλιό το πλήρωμα και πεπειραμένο, και δεν είχε πετάξει, ήταν ξεκούραστοι, δεν είχαν πετάξει τις τελευταίες μέρες τις έρευνες, και τους παρακαλέσανε αν μπορούν να βοηθήσουν το Σάββατο να πάνε στην περιοχή των ερευνών. Μάλιστα, μιλάμε λοιπόν στην περίπτωση του 130 για μια μοιραία στα αλήθεια πτήση, όπου το ανθρώπινο λάθος ενεπλάκει με τη μοίρα και οδήγησε το στρατιωτικό αεροσκάφος σε συντρίβη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα Σημειονίδη. Να φύγουμε από το Πεντάγωνο και να μείνουμε λίγο στο σημαντικότατο θέμα του περίφημου ραντάρ προσέγγισης. Το όνομα μου έχει τα ονόματα. Τελευταίες πληροφορίες από την Επιερία. Με τον τρόπο έζησαν οι κάτοικοι στα χωριά της περιοχής στην αγωνιώδη αναζήτηση για να βρεθούν τα συντρίμια του αεροπλάνου.
και με αυταπάνηση και με ευαισθησία βοήθησαν τις έρευνες. Στα Φωτεινά σήμερα, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μαζεύτηκαν σε ένα τρισάγιο στη μνήμη αυτών που χάθηκαν. Στις κοινότητες Φωτεινών, το τρισάγιο που εψάλλει στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας ήταν το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν. Συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους συγγενείς και τους φίλους των νεκρών της μοιραίας πτήσης. Οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα με αναμένα κεριά έψαλαν το αιωνία τους η μνήμη, από την πρώτη στιγμή ξεπέρασαν τον εαυτό τους, ψάχνοντας επί ώρες μέσα στα χιόνια για τον εντοπισμό του μοιραίου αεροσκάφους. Και σήμερα η θλίψη τους ήταν μεγάλη. Πήραμε μόνο καιρή, κρατήσαμε για τους ανθρώπους αυτούς που μας συγκίνησαν όλους, έχουμε πάθει τρακ. Τους αισθανθήκατε δικούς σας ανθρώπους, οικογένειας? Δικούς μας θεωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ξένοι που χαθήκαν από εκεί πέρα, δικοί μας άνθρωποι είναι όλοι. Βεβαίως, βεβαίως, λυπήθηκαμε πολύ. Συγχωρεύκαμε δύο μέρες, τρεις, πολύ. Δεν κοιμόμασταν καθόλου. Ψάξατε εσείς? Βεβαίως, βεβαίως, τα χιόνια πάνω όλοι, όλοι. Πατούσατε. Είναι πολύ δύσκολη, απόκριμνη, για να ψάξει το κουτί, το οποίο είπα, μας ενημέρωσε ότι κάπου κάτω θα είναι από το ωραίο. Το κουτί το οποίο είναι πορτοκαλί και περίπου στο πίσω μέρος της ατράκτου. Το πρώτο θα ήταν μπροστά στο πιλωτήριο, το οποίο δεν το βρήκαμε εμείς. Μετά κατεβάσαμε με ένα σκηνή τον Ουκρανό εμπειρογνώμονα, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει από πάνω στα πτώματα που ήταν διασκορπισμένα παντού, και έφτασε και αυτός κάτω και τον βοηθήσαμε μετά πάλι να ανέβει απάνω. Θα μας πείτε τις προσωπικές εμπειρίες, τι εικόνες συναντήσετε? Πρέπει να ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστικές. Ήταν σκέτη φρίκη. Διαμελισμένα πτώματα παντού, κορμιά. Υπήρχαν παντού ρούχα κρεμασμένα στα δέντρα. Σε μια απόσταση περίπου 100 μέτρα γύρω από το φτερό, το οποίο 80% ήταν ανέπαφο, γυρισμένο ανάποδα. Και προσπαθήσαμε εκεί να σηκώσουμε και το φτερό, αλλά ήταν αδύνατο, γιατί ήταν πολύ βαρύ και θα φέρανε ειδικά μηχανήματα για να το γερανούσαν να το σηκώσουν. Μιλάτε συνέχως οι άνθρωποι που φτάσατε στα συντρίμια για προσωπικά αντικείμενα. Τι προσωπικά αντικείμενα εντοπίσατε εσείς? Φωτογραφίες, εφημερίδες, περιοδικά, πορτοφόλια, 100 δόλαρα, 50 δόλαρα σκοπισμένα παντού, ρούχα, παπούτσια. Και μία ερώτηση για την επιχείρηση. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν δυνατόν να εντοπιστεί νωρίτερα από τις δυνάμεις? Ποιες ήταν οι δυσκολίες πρόσβασης στο χώρο? Οι δυσκολίες ήταν ότι υπήρχε κάλυψη ή παραλλαγή του μέρους, δηλαδή το ελικόπτερο, το αεροπλάνο δεν φαινόταν καθόλου. Από την Πέμπτη ψάχνανε ένας λόγος δικός μας από τη Θεσσαλονίκη και περάσανε στα 500 μέτρα από το σημείο αυτό. Βρέθηκε επειδή καθάρισε ο καιρός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και στις προσπάθειες εκεί που είχαν οι άντες του στρατού και οι έφεδροι. Μαριάννα, να κάνουμε μόνο μια επισήμανση ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος και οι άλλοι έφεδροι είχαν επιβεβαστεί στις 8 η ώρα το πρωί, μία ώρα νωρίτερα, στο προηγούμενο ΣΕ-130 που απογειώθηκε από την Ελευσίνα, με κατεύθυνση την περιοχή για να πάρουν μέρος στις έρευνες. Μάλιστα. Τι το να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Γιώργο Σαραντάκο, στις Μιλιάδες Πιερίες. Γιώργο, υπάρχουν ακόμη συγγενείς των επιβατών εκεί στο χωριό? Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από τις Μιλιές, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο που ανακαλύφθηκαν πριν από λίγες, μάλλον χθες, τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Συγγενείς όχι, δεν υπάρχουν εδώ, είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη. Απλώς να πούμε ότι πριν από μία ώρα περίπου τα ηλεκτρονικά ευρήματα του αεροσκάφους μεταφέρθηκαν από πιλότους της πολεμικής αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα για να εξεταστούν από τους εμπειρογνώμονες. Μαζί με τα ηλεκτρονικά ευρήματα αναχώρησαν από εδώ και τα περισσότερα μέλη της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας, τα οποία είχαν έρθει το πρωί. Αυτή την ώρα, δηλαδή λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, στο σημείο του δυστυχήματος, βρίσκονται ελάχιστοι εμπειρογνώμονες, τόσο Έλληνες όσο και Ουκρανοί, ενώ όλη η περιοχή δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το οποίο δεν υπάρχει. Ναι. Άρα, αυτός έγραφε και δεν ξέρω. Δηλαδή, ο πιλότος έχει στα χέρια του το χάρτη αυτών της πτήσης, ναι, που του λέει υπάρχει ραντάρ προσέγγισης. Ναι. Να, κοιτάξτε όμως με μία διαφορά. Λεπτό, ότι... κύριε Κασαβέτη, με συγχωρείτε. Άρα, ο πιλότος, όταν ξεκίνησε το ταξίδι αυτό,
είχε στα χαρτιά, σε αυτόν τον επίσημο χάρτη, ο οποίος να σας τονίσω, έχει σχεδιαστεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κασαρέτη? Σωστό, βέβαια. Λοιπόν, ο πιλότος λοιπόν, ξεκινώντας από την Ουκρανία για να έρθει εδώ, έχει το, στο χαρτί του ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία στο οποίο θα έρθει έχει το ραντάρ προσέγγιση. Άρα έρχεται με κάποια ηρεμία. Σου λέει εκεί θα έχω την ευκολία για να κατέβω άνετα. Μισό λεπτό, Γιώργο, να κάνω το συνήγορο του. Ή από φωτογραφίες που έχουμε ζητήσει να γίνει η πιστοποίηση, θα γίνει ακόμα διερεύνηση και με το DNA. Από το πρωί στο νοσοκομείο βρίσκεται και κλιμάκιο Ουκρανών ιατροδικαστών με επικεφαλή τον Υφυπουργό Υγείας της Ουκρανίας, ώστε να βοηθήσουν για την αναγνώριση των ομοεθνών τους. Εμείς θα παραλάβουμε τα δείγματα του αίματος από τους κατευθείαν συγγενείς από την Ουκρανία. И наши греческие коллеги помогут нам в этой работе. И Έλληνες συναδέρφοι μας θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη δουλειά. Τη συμπάθειά του προς τους συγγενείς εξέφρασε και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυροπόλεως Διονύσιος, ο οποίος πραγματοποίησε επινημιώσινη δέηση στο υπαρεκκλήσι του νοσοκομείου. Η αναγνώριση των θυμάτων από τους συγγενείς θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες, ενώ στους δύο πιλότους του μοιραίου Γιάκοβλεφ 42 θα γίνει και τοξικολογικός έλεγχος. Βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε η Ελλάδα στην διπλή αεροπορική τραγωδία με τους 42 νεκρούς του ουκρανικού αεροπλάνου και τους 5 αξιωματικούς μας, τους 130. Την διερεύνηση των αιτιών της συντριβής του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας έχουν αναλάβει 70 εμπειρογνώμονες, όλοι τους έμπειροι αξιωματικοί, από το πρόεδρο του τουριστές, αλλά και σμιουνίτες περιπολούν σε μικρή απόσταση από το σημείο που συνετρίβει το 130 και δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Οι εμπειρογνώμονες της πολεμικής αεροπορίας που εξετάζουν με προσοχή τα συντρίμμια του C-130 στην κορυφή Πάστρα θα φωτίσουν τις συνθήκες της δεύτερης αεροπορικής τραγωδίας. Τα διασκορπισμένα τμήματα του αεροσκάφους μέσα στην πυκνή ομίχλη συνθέτουν το μακάβριο τοπίο. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρήσαμε για μια ακόμη φορά να πλησιάσουμε το σημείο της συντριβής. Περπατούσαμε για 2,5 ώρες στις κακοτράχαλες πλαγιές. Σε κάποιο σημείο εντοπίσαμε ένα τμήμα από τα φτερά. Όπως βλέπω αυτό είναι το άλλο σημείο της μίας πτέρυγος, η επικάλυψη. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αν είναι το αριστερό, η αριστερή πτέρυγα ή η δεξιά πτέρυγα. Είναι ακριβώς το άλλο σημείο της πτέρυγος. Το που έχει δεξαμενές καυσίμων, έτσι. Ναι, στο άλλο σημείο της πτέρυγος υπάρχουν και δεξιά πλευρά και αριστερά οι δεξαμενές καυσίμων του αεροσκάφους. Πολλά συντρίμμια έχουν εκτιναχθεί σε μεγάλη απόσταση και βρίσκονται διασκορπισμένα στις γύρω χαράδρες. Η ορατότητα είναι αρκετά περιορισμένη. Αυτό το εξάρτημα είναι μόνο της εξαγωγής καυσίμου αερίου. Ένας από τους τρεις κινητήρες. Η ώρα είναι 11 το πρωί, βρισκόμαστε. Του ναυτικού το Σικόρσκι βρήκε τα συντρίμμια. Ποια ήταν η πρώτη σας κίνηση? Να τρέξουμε αυτομάτως στο σημείο εκείνο. Για να μπορέσουμε να βρούμε επιζώντες, τυχόν επιζώντες. Μετά από πόση ώρα φτάσατε? Φτάσαμε μετά από 2,5 με 3 ώρες. Και η απόσταση από εκεί για να καλυφθεί ήταν πεζή. Και η πρώτη εικόνα που αντικρίσατε? Φρίκη. Δεν υπήρχε ανθρώπινη ζωή, δεν υπήρχε ελπίδα. Και οι έρευνες από εκεί και πέρα εστιάστηκαν στην ανέβρεση του μαύρου του κουτιού. Και όταν το βρήκατε, σε ποιον το παραδώσατε? Παρεδόθηκε αμέσως σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στους Ουκρανούς εμπειρογνώμονες. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, θα βοηθήσει πολύ την έρευνα για το τι φταίει τελικά. Πληροφορηθήκαμε ότι στα συντρίμια βρήκατε και δεσμίδες από δολάρια. Ήταν αλήθεια αυτό? Υπήρχαν χρήματα αρκετά. Άρα δηλαδή υπήρχαν και επιχειρηματίες οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ στη χώρα μας? Προφανώς. Δήμο Βερίκη, να μεταφέρεις τα συγχαρητήρια σε όλους τους άνδρες της μονάδας αυτής. Έφτασαν πρώτοι στα συντρίμια. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια άλλη πληροφόρηση, ναι, από το Πεντάγωνο. Η τελευταία πληροφόρηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή στον τόπο της συντριβής, της τραγωδίας, βρίσκεται η 32η Ταξιαρχία Πεζών Αυτών, που έχει επιφορτιστεί με το έργο της φύλαξης, της φρούρησης της περιοχής. Δεν συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για την ανέβρεση και των υπολείπων επιβατών, διότι όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναβρεθούν χωρίς την βοήθεια της ημέρας, δηλαδή του ηλίου, του φωτός. Ναι. Έτσι λοιπόν, με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι, οι ειδικοί υπάλληλοι των υγειονομικών υπηρεσιών θα βρίσκονται στην περιοχή για να συνεχίσουν την έρευνα.
Όμως πριν δώσουμε, τελειώσουμε εδώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήθελαμε όλοι να ρωτήσουμε τους έφεδρους καταδρομής εάν κατά την διάρκεια τέτοιων περιστατικών που βρίσκονται πρώτοι εκεί στην πρώτη γραμμή έχουν κάποια επαφή με την επίσημη πολιτεία. Υπάρχει ο πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, κύριε Βερίκη και κύριε Καψή, και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει τους υπευθύνους της πολιτείας, γιατί από σχεδιασμούς έχουμε πάρα πολλούς. Από πρακτικά αποτελέσματα δεν έχουμε. Κύριε Κοντέ, ναι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να στραφούμε σοβαρά στην έκτακτο ανάγκη και να την συγκροτήσουμε, να την αναδιοργανώσουμε και να την δώσουμε να λειτουργήσει στους εφέδρους, κύριε Καψή. Οι άνθρωποι, οι εθελοντές που έχουν τη βοήθεια κάποιων σκηνιών, κατεβάσαμε κάποιους εμπειρογνώμονες, ανεβάσαμε το μαύρο κουτί από τη Χαράδρα και εν συνεχεία το παραδώσαμε στους υπεύθυνους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η εικόνα που είδατε εκεί, πώς θα την περιγράφατε? Φρικτή. Από θαύμα δεν τρίτωσε χθες το κακό. Άγιο είχαν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity που εκτροχιάστηκε κοντά στο λεωφορείο. Να βγάλουμε συμπεράσματα καθήμενοι στις καρέκλες μας. Πολύ πιθανόν να είναι κοντά αυτές οι εκτιμήσεις, όμως δεν θα βιαστώ από τίποτα, διότι τουλάχιστον εάν δεν ακούσουμε αυτούς που θα δούνε και είναι ειδικοί για να αντιμετωπίσουν και να αναλύσουν ατυχήματα την πρώτη τους έκθεση, η οποία θα είναι σε μια-δύο μέρες, θα είναι άδικο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή όταν ακόμα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πάντως, στις οικογένειες. Πάντως ελέγχθη, κύριε Αποστολάκη, ότι με δεδομένη την πίεση της κοινή γνώμης ότι καθυστερεί η ανέβρεση των συντριμιών του Ουκρανικού Γιάκοβλεφ, υπήρχε κάποια πίεση στα πληρώματα των ΣΕ-130, ενώ από πλευράς συντονισμού των ενόπλων δυνάμεων, κάποια πίεση και ίσως όχι. Αυτό δεν είναι σωστό. Όχι. Οι πτήσεις ήταν προγραμματισμένες και οι μετακινήσεις των στρατευμάτων επίσης είναι προγραμματισμένοι. Δεν υπήρχε πίεση, ασφαλώς υπήρχε μια ένταση. Μια ένταση υπήρχε σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όλοι αγωνιούσαμε αν θα βρεθεί το αεροπλάνο και μήπως υπάρχουν και επιζώντες κτλ. Όμως πίεση προς τα πληρώματα να κινηθούν ταχύτερα από ό,τι πρέπει δεν εξασκήθηκε και εν πάση περιπτώσει ποτέ, μα ποτέ, δεν ασκείται πίεση για να παραβλεφθούν κανόνες ασφαλείας. Αυτό να είναι σίγουροι όλοι. Ελπίζουμε ότι τα ερωτήματα θα απαντηθούν και θα αποδοθούν οι ευθύνες, κύριε Αποστολάκη. Το βέβαιο είναι και το άσχημο ότι 76 άνθρωποι χάθηκαν άδικα παραμονές Χριστουγέννων. Ναι, βεβαίως. Και να πω κάτι, διότι είδαμε προλίγου μια σκηνή από την Βουλή, όπου κάποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης έκανε παραλληλισμό με την Ιαπωνία. Το ατύχημα δεν ήταν ελληνικό. Το ατύχημα ήταν αεροπορικό ατύχημα μιας ξένης εταιρείας με ξένον πιλότο και με ξένο αεροπλάνο. Μάλιστα. Υπάρχει τεράστια διαφορά και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κύριε Σικύρη, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Κλειστή παραμένει για δεύτερο 24ωρο η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Λαμίας κοντά στο Λιανοκλάδι μετά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας λόγω κατολισθήσεων. Τα δρομολόγια των τρένων διεξάγονται με τεμποδίων, ενώ οι ειδικοί δεν αποκλείουν να χρειαστούν αρκετές ημέρες για την απελευθέρωση. Ο Χάρτης έγραφε ότι έχει ραντάρ προσέγγισης στη Θεσσαλονίκη, ενώ τελικά δεν είχε. Ας βάλουμε στην άκρη το ότι ενδεχομένως να έχει κάποια βοήθεια ο πιλότος από το στρατιωτικό ραντάρ που βρίσκεται στη Μίκρα. Ένα φορητό ραντάρ. Γιατί δεν τον έστρεψαν κατευθείαν στο στρατιωτικό ραντάρ του Χορτιάτη, όπως λες τώρα. Όπου θα γύρναν για απλά τη συχνότητά του, θα γύρναν για ένα διακόπτη. Νομίζω ότι έχουν δοθεί απαντήσεις σε αυτό από εκπροσώπους. Κύριε Κασαβέτη, θα έχετε ακούσει κι εσείς τις απαντήσεις που δίνονται. Είναι απλή η απάντηση πάντως. Είναι πολύ απλή η απάντηση. Αυτή ότι δεν κατάλαβαν, δεν έδειξε δείγματα ανασφάλειας ο πιλότος. Είναι απλή απάντηση, λέτε. Είναι απλούστατη απάντηση, γιατί κοιτάξτε, δείτε. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε. Έχει δύο σετ οργάνων του αεροπλάνου, τα οποία παίρνουν από ξεχωριστές πηγές ενέργειας, δηλαδή ρεύματος, από ξεχωριστές πηγές δεδομένων, από ξεχωριστά κομπιούτερς. Δεν είναι δυνατόν και δεν έχει συμβεί ποτέ στα αεροπορικά χρονικά να χάσει όλα τα αεροπλάνα του, όλα τα όργανα του ένα αεροπλάνο. Επομένως, πρέπει αυτό το ενδεχόμενο να το αποκλείσουμε παντελώς. Μετά, η πρώτη ενέργεια την οποία κάνει ένας χειριστής, ένας κυβερνήτης, όταν χάνει τα οργανά του και όταν δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει την προσέγγιση την οποία έχει ξεκινήσει, κάνει το λεγόμενο missed approach, την αποτυχημένη προσέγγιση, επανέρχεται, αναφέρει στον πύργο ότι εγώ, κύριε, δεν είμαι σε θέση να κάνω την κάθοδό μου, διότι
Έχασε αυτά τα όργανα, έχασε ένα κινητήρα, δεν ξέρω τι, κάτι έχασε, έχασε το ραντάρ μου και κατευθύνουμε πάλι στο αρχικό σημείο ενάρξεως της καθόδου, όπου θα επιχειρήσει την κάθοδό του στη δεδομένη στιγμή. Αυτό δεν έγινε από το συγκεκριμένο πιλότο. Και αυτό είναι το, για μένα το κύριο ερώτημα το οποίο δημιουργείται εδώ. Θα περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις από τα μαύρα κουτιά, η πορτοκαλί κουτιά, κύριε Κασαβέτη, και από την απομαγνητοφώνηση, δηλαδή των συνομιλιών. Ναι, θα είναι πολύ αποκαλυπτικό. Για να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε και τι θα μπορούσε, αν μπορούσε κάτι να έχει γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δούμε τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της τραγωδίας. Η επόμενη μέρα της διπλής τραγωδίας βρίσκει κυβέρνηση και κόμματα να διασταυρώνουν τα ξύφη του. Η γνώση έχουν οι πιλότοι, γιατί ακούσαμε να αμφισβητούνται όλα αυτά μαζί. Μαζί μας λοιπόν εδώ στο στούντιο του Σταρ είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου, ο οποίος είχε πετάξει πριν από λίγους μήνες με το μοιραίο Γιάκοβλεφ. Κύριε Αθανασίου, είναι έτσι, καλησπέρα σας. Μάλιστα, κύριε Αστάη, καλησπέρα σας. Κύριε Αθανασίου, εσείς ταξιδεύετε συχνά σε αυτή την γραμμή? Ναι, ταξίδευα, ήμουν 1,5 χρόνο στην Ουκρανία και ένα ταξιδιωτικό γραφείο εδώ στην Αθήνα μου έβγαλε ένα εισιτήριο μέσω Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και πάρα πολύ φτηνό εν συγκρίση μέσω Αυστρίας που συνήθως πηγαίναμε στην Οδυσσό. Επέταξα με το αεροπλάνο αυτό, κυρία Στάη. Πρώτα-πρώτα την κατάστασή του ήταν άθλια. Όταν μπήκα Αύγουστο μήνα μέσα στο θάλαμο του αεροπλάνου, η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 45 βαθμούς. Όταν απογειώθηκε το αεροπλάνο. Εννοείται 45 βαθμούς Κελσίου μιλάω. Μάλιστα. Όταν απογειώθηκε το αεροπλάνο και μπήκε το σύστημα ψύξεως, ναι, έτρεχε νερά από πάνω, κυρία Στάη. Έπρεπε να κρατάς ομπρέλα μέσα στο αεροπλάνο. Πέραν αυτού, όταν έσβησε η πινακίδα στους καπνίζοντας και στους μη καπνίζοντας, μετά από 5-10 λεπτά δεν έβλεπε ένα τον άλλον. Δηλαδή σύστημα εξαερισμού μέσα στο αεροπλάνο δεν υπήρχε. Μας περιγράφετε δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο είναι σε κακή κατάσταση διαγυμνού οφθαλμού, φαίνεται. Κυρία Στάη, εάν κάτι συμβεί και το αεροπλάνο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα οξυγόνα του και τα λοιπά, τι θα χρησιμοποιήσει τη στιγμή που δεν είχε μέσα σύστημα εξαερισμού? Μάλιστα. Πέραν αυτού, κυρία Στάη, όλοι οι επιβάτες, επειδή χάνονται συνήθως οι αποσκευές στα ταξίδια αυτά, όλοι οι επιβάτες τις αποσκευές τους τις έχουν μέσα στο... Μέσα στο αεροπλάνο. Μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε εύκολη καν η μετακίνηση. Κυρία Θανασίου, εσείς ταξιδεύετε λοιπόν συχνά σε αυτή τη γραμμή, γιατί είναι έτσι οι δουλειές σας. Πέστε μας κάτι. Αυτή η εταιρεία, εμείς αυτή την εταιρεία Aerosuit, πρώτη φορά την ακούσαμε. Εσείς όμως βγάλατε ένα εισιτήριο το οποίο ήταν εισιτήριο της Ολυμπιακής. Όχι. Ήταν της Aerosuit απευθείας. Απλώς εγώ δεν γνώριζα την εταιρεία. Ήταν μεγάλη διαφορά τιμής και συντομότερος φυσικά ο χρόνος. Ευβιαζόμουν να πάω εκεί, αλλά εκεί, κυρία Στάη, δεν υπήρχε ούτε καν υπηρεσία εδάφους στην Οδυσσό για την εταιρεία αυτή. Ναι. Αυτές είναι οι κακές συνδίκες που επικρατούν στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι δηλαδή κάτι είναι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε όμως, και από τη στιγμή που είστε κάποιοι αναγκασμένοι να ταξιδεύετε για λόγους δουλειάς ή οικογενειακούς, πρέπει να βρίσκεται ένας τρόπος. Αυτή έχει γίνει. Ασυρμάτου, όλες οι υπόλοιπες δεν έγιναν. Συνεπώς καταλαβαίνω ότι αποδίδεται ευθύνες στον πύργο ελέγχου. Θα σας απαντήσω και πάλι. Δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά του ατυχήματος. Στη βάση των όσων γνωρίζετε, μόνο ό,τι ακούω από εσάς. Και εφόσον όλα αυτά που γνωρίζετε ευσταθούν, αυτά που γνωρίζουμε ευσταθούν, αποδίδεται ευθύνες στον πύργο ελέγχου, γιατί δεν έκανα όλες αυτές τις ενέργειες που περιγράψατε λίγο πριν. Θα σας απαντήσω. Εγώ περιέγραψα ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται από το εγχειρίδιο κανόνων εναερίου κυκλοφορίας. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον συγκεκριμένο ελεγκτή, η γνώμη μου είναι ότι μάλλον δεν αντελήφθη εγκαίρως τη σοβαρότητα του περιστατικού, ότι υπάρχει ένας χειριστής που έχει πρόβλημα ναυτιλίας, έχει χαθεί, μεσολαβούν κάποια λεπτά και ξαφνικά ακούει ότι είναι στα 28 μίλια και δεν κινητοποιείται, δεν ενημερώνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεν κάνει τις ενέργειες, διότι δεν έχει καταλάβει. Να ακούσουμε ευθύς αμέσως το σχόλιο του κυρίου Χαλίκου, εκπροσωπή του ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας. Κύριε Χαλίκου. Θα ήθελα από τον κύριο Νουφριάδη
πάντα. Πολύ καλά έκανε και διάβασε το εγχειρίδιο, το οποίο το σέβομαι, γιατί αυτό είναι πραγματικά το Ευαγγέλιο για μας. Ναι. Αλλά παράλληλα θα ήθελα να μην σταθεί αποσπασματικά σε ένα σημείο και παραγνωρίζει όλα τα υπόλοιπα. Στέκεται ώρα και 10 ότι ο πιλότος ανέφερε 28. Θεωρεί αυτό δεδομένο και δεν θεωρεί ούτε καν αν υπάρχει γεωγραφική θέση ή όχι. Θα ήθελα από τον κύριο Νουφριάδη. Δεν κατάλαβα καλά, κύριε Χαλίκο. Ώρα και 10 αναφέρει ο κύριο Νουφριάδη ότι ο πιλότος είπε 28 μίλια, χωρίς να αναφέρει γεωγραφική θέση. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε ότι πριν ώρα και 2, ώρα και 3, ώρα και 5, ο πιλότος έχει επιβεβαιώσει 3 φορές ότι βρίσκεται βόρεια από τη Θεσσαλονίκη, στο βόρειο κομμάτι δηλαδή της Θεσσαλονίκης, που εκεί δεν υπάρχουν βουνά, δεν υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχει καμιά λογική που να δείχνει ότι πρέπει να ανησυχήσει ο ελεκτής, κύριε Νεφριάδη? Να σας απαντήσω. Όπως τόνισα, μιλάμε στην βάση ότι τα περιστατικά είναι όπως αναφέρονται οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αρκετές φορές. Το ξεκαθάρισα. Σωστά. Μιλάμε σωστά. Ότι... Αλλά πριν από το και 10 μεσολάβησε κάποιες άλλες συνομιλίες ελεκτού ναι, του μοιραίου κυβερνήτη. Ναι. Θα σας απαντήσω. Στις 3 συνομιλίες ο κυβερνήτης επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται βόρεια από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Υπάρχει λόγος να ανησυχήσει ο ελεκτής? Θα σας απαντήσω αμέσως. Από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος χειριστής αναφέρει ότι το DME του αεροσκάφους, δηλαδή το όργανο ενδείξεως αποστάσεως, είναι 28 μίλια, αλλά επειδή εγώ πιστεύω είχε πρόβλημα ναυτιλίας και δεν ήξερε να πει αν είναι βορείος, νοτίος, ανατολικός. Εσείς λέτε ότι είπε λίγες μερικές φορές πριν ότι ήταν βορείος. Ας δεχτούμε βορείος. Ναι. 28 μίλια βορείος. Είμαστε σχεδόν στα όρια της τερματικής περιοχής ελέγχου της προσεγγίσεως στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε αρκετά έξω για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει η σημαντική απόκληση από το συγκεκριμένο ίχνος που έπρεπε να ακολουθήσει ο χειριστής. Θα έπρεπε να θεωρήσει το αεροσκάφος χαμένο και να προχωρήσει τις ενέργειες που περιγράψατε λίγο πριν. Δεν θέλω να πω ότι δεν ενεργοποιήθηκε για τα 28 μίλια. Ξέρετε τι έκανε? Θέλω να πω το εξής. Ότι δεν υπήρξε η άμεση κινητοποίηση μεταξύ του ελεγκτού και του ρανταρίστα του χωριού. Και μισόταχη, για να μην το εντοπίζουμε μόνο στον ελεγκτή. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος που βλέπει μία οθόνη που λέγεται ραντάρ χωριά του. Εγώ θα ήθελα ως χειριστής και ως πολίτης επιβάτης αεροσκαφών να μας πούν οι αρμόδιοι της πολεμικής αεροπορίας, ο ελεγκτής που βλέπει αυτό το ραντάρ, όταν βλέπει ένα στόχο και κινείται μέσα στην οθόνη του και πηγαίνει, διότι ο Χορτιάτης παρακολούθησε το ίχνος του αεροσκάφους και μας το έδωσε μάλιστα και αποτυπωμένο. Ναι. Όταν βλέπει να πηγαίνει σε βουνά ή αν πλησιάζει υποτιθέμενο άλλο αεροσκάφος, τι κάνει? Απλώς παρακολουθεί αν θα προσκρούσει? Δεν για κάνει να ακούσουμε, μια ερώτηση λοιπόν, για να ακούσουμε τον κατεξοχήν αρμόδιο, τον κύριο Αναστάσιο Μπουραντά, αντιπτέραρχο από στρατεία, να μας πει στη θέση του κυρίου Νουφριάδη, να μας πει τι κάνει το ραντάρ στο Χορτιάτη. Βλέπει ένα αεροπλάνο, κύριε Μπουραντά, αν μπορούμε να τον δούμε, βλέπει ένα αεροπλάνο να πηγαίνει κατευθείαν προς τα βουνά. Τι κάνει στην περίπτωση αυτή, επειδή είναι πολιτικό αεροσκάφος, δεν ειδοποιεί? Κύριε Μπουραντά. Κύριε Καψή, καταρχήν παρευρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία με βαθύτατο πόνο ψυχής και εγώ, διότι τόσο τα θύματα του Γιάκοβλεφ, αλλά όσο ιδιαίτερα του ΣΥΓΑ των 30, με αγγίζουν πάρα πολύ, διότι έχω ζήσει ένα ανάλογο γεγονός πτώσης ΣΥΓΑ των 30 στο παρελθόν, αλλά και ιδιαίτερα οι φωνευθέντες εχθές υπήρξαν υφιστάμενοι μου όταν εγώ ήμουν εν ενεργεία αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία. Για το προηγούμενο γεγονός που με ρωτήσατε, ναι. Βεβαίως και ο Χορτιάτης μπορούσε να παρέμβει θετικά και να αποτρέψει το ατύχημα. Γιατί δεν πάρε? Δεν θα μπορούσε να το κάνει όμως από μόνος του, εάν δεν το εζητείτο από την αρμοδία υπηρεσία εναερίου κυκλοφορίας, που είναι η υπηρεσία εναερίου κυκλοφορίας του αεροδρομίου Μακεδονίας. Να διατυπώσω από και πάλι μόνο την ερώτηση. Το ραντάρ στο Χορτιάτη βλέπει ένα αεροσκάφος να κινείται σε ύψος και με κατεύθυνση που μοιραία θα πάει να συντριβεί. Το αεροσκάφ... Δεν ειδοποιεί. Κύριε Καψή, δεν γίνεται έτσι. Το ραντάρ του Χορτιάτη βλέπει πολλά αεροπλάνα εκεί στην περιοχή που είναι. Πάρα πολλά από αυτά και στους ελεκτές, αλλά περισσότερο αποδίδω ευθύνες στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ναι. Εδώ στους επιτελείς που κάθονται στην Αθήνα, οι οποίοι δεν συντονιστήκανε, δεν εθέσπισαν μια διαδικασία ώστε να παρεμβαίνει το ραντάρ του Χορτιάτη στις περιπτώσεις που απαιτείται, και οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές. Το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι το δεύτερο τη τάξη στην Ελλάδα διεθνές αεροδρόμιο.
λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως και με όλες τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Στην Ελλάδα όλο τον χρόνο δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που απαιτείται να παρέμβουμε. Ξέρετε, από τις 100 προσεγγίσεις προσγειώσεις, 5% και πολλοί είναι να είναι αυτές οι οποίες εκτελούν μίστα πρότσης. Όλες έρχονται κατευθείαν και σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα μπορούσε ούτως ή άλλως λοιπόν, να χρησιμοποιείται το ραντάρ του Χορτιάτου. Έπρεπε να έχει εξουδετηθεί ο ελεκτής εναερίου κυκλοφορίας του αεροδρομίου Μακεδονία να ζητάει τη βοήθεια από το ραντάρ του Χορτιάτου. Πέραν του αν έχει γίνει αυτή η διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνετε και ο κύριος Μπουραντάς θεωρεί ότι θα όφιλε ο συνάδελφός σας να έχει τηλεφωνήσει. Άλλωστε έχουν απευθείας γραμμή, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Καψή, υπάρχει απευθείας γραμμή μεταξύ του Πύργου Ελέγχου και Χορτιάτη. Τον συνάδελφό του που θα ήθελα να πω στον κύριο Μπουραντά ότι αν ρωτήσει τη Θεσσαλονίκη, εχθές έγιναν 3 αποτυχημένες προσγειώσεις. Εχθές. Ναι, συμφωνώ. Δεν είναι λοιπόν 5%. Αν ο καιρός είναι κακός, οι αποτυχημένες προσγειώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο. Αυτό όμως δεν απαντάζει. Απαντήστε, αν θέλετε, στο ερώτημα του κύριου Μπουραντά. Αν τώρα ο ελεκτής έπρεπε να ειδοποιήσει το Χορτιάτη. Φαίνεται να συμφωνεί και ο κύριος Μπουραντάς με τον κύριο Νουφριάδη. Σωστά. Υπάρχουν ευθύνες στον πύργο ελέγχου. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό αν ο ελεκτής ήξερε ότι το αεροπλάνο είναι χαμένο. Αν ο ελεκτής ήξερε ότι το αεροπλάνο πηγαίνει δυτικά. Έχουμε έναν πιλότο ο οποίος λέει: θα υπακούσω, θα εκτελέσω τη διαδικασία προσέγγισης με ILS. Λέει ότι είμαι 3 φορές επιβεβαιώνει ότι είναι βόρεια της Θεσσαλονίκης. Πέστε μου αν πρέπει να ανησυχήσει ο ελεκτής ή όχι. Γιατί πρέπει να ανησυχήσει. Να ανησυχήσει για ποιο λόγο, γιατί είναι βόρεια. Γιατί είναι βόρεια τα αεροπλάνα να ανησυχήσει. Βεβαίως και πρέπει, κύριε. Για πέστε μου από πού το συνάγεται αυτό, κύριε. Θα σας πω εγώ. Ακούω. Να σας πω. Ναι. Είναι δεδομένο ότι έπεσε περίπου 30 μίλια. Το που έπεσε, και γνωρίζετε ότι πετούσε με 3 μίλια. Το βλέπει. Πέρασαν 10 λεπτά, κύριε, από την ώρα που προσέκουσε. Στα 10 λεπτά λοιπόν, ενώ για να πάει στο χώρο κράτησης, 10 λεπτά πετούσε από την ώρα που έκανε το μίστα πρότσης μέχρι την ώρα που προσέκρουσε. Βεβαίως. 3 μίλια το λεπτό, 30 μίλια απόσταση. Συμφωνούμε. Ήτανε στα πιέρια. Δεν είναι 10 λεπτά. Βεβαίως. 10 λεπτά. Δεν ανησύγησε λοιπόν και να πάρει το Χορτιάτη να του πει δεν τον έχω χάσει. Είχε συνεχή επαφή με το αεροσκάφος, ναι, το οποίο μπήκε κατά τα λεγόμενα του κυβερνήτη. Κατευθύνθηκε, ναι, βόρεια για να μπει στο holding point του Βορρά. Σε 5 λεπτά έπρεπε να είναι στο holding point. Τα υπόλοιπα και δεν του ανέφερε σε 5 λεπτά. Γιατί λοιπόν στα επόμενα 5 δεν ανησύχησε και να πει γυρίστε στη συγνότητα ανάγκης ή συγνότητα κινδύνου. Ανέφερε πρόβλημα ο κυβερνήτης, πρόβλημα αεροσκάφους ή πρόβλημα πορείας του. Βεβαίως. Ανέφερε πρόβλημα πορείας του. Τι λέτε, κύριε Μπουραντά. Ακούστε, το γεγονός ότι έκανε αποτυχημένη προσέγγιση. Αυτό έκαναν 3, σας λέω χθες. Το γεγονός ότι ζήτησε radar service. Δεν τον διεγείρει τον ελεκτή ότι αυτός ο άνθρωπος κάποιο πρόβλημα έχει και θέλει βοήθεια. Για να ακούσουμε και τον κύριο Νουφριάδη, θα ήθελα να τον ρωτήσω, αφού τον μπορέσουμε και τον δούμε, διαβάζοντας την συνομιλία του πύργου ελέγχου με τον πιλότο. Έμεινε με την εντύπωση ότι θα όφιλε ο πύργος ελέγχου να έχει υποψιαστεί εγκαίρος ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το αεροσκάφος. Θα σας απαντήσω. Άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους του κυρίου Χαλίκου, ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας, να εκφράζουν ορθώς πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργούν χειριστές αεροσκαφών που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα. Για πάρα πολλές ελλείψεις. Αγγλικά, άκουσα πάρα πολλά παράπονα τα οποία συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χαλίκο. Εδώ όμως θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Όταν έχουμε ένα αεροσκάφος που ακολουθεί διαδικασία ILS, που φτάνει τελικώς να μην ακολουθεί τον glide path και να βρίσκεται 1500 πόδια πάνω από το διάδρομο, κάνει μια αποτυχημένη προσέγγιση, γνωρίζει ο ελεγκτής ότι είναι Ουκρανός και ότι το ILS δεν το έχει ακολουθήσει και κάνει αποτυχημένη προσέγγιση. Μετά από χρόνο 8-10 λεπτών του αναφέρει και 28 μίλια έξω. Μπορεί να διεγερθεί ο ελεγκτής να πει μήπως είναι άλλος ένας από αυτούς που δημιουργούν προβλήματα και δημιουργούν. Για πάρ' το Χορτιάτη να δούμε τι λέει. Πού βρίσκεται. Σας πληροφορώ, κύριε Νουφριάδη, ότι αμέσως μόλις μετά τη συνομιλία αυτή που λέτε για τα 28 μίλια, ο ελεγκτής ρώτησε τον κυβερνήτη αν είναι σε θέση να εκτελέσει τη συγκεκριμένη διαδικασία του ILS. Αυτό από πού προκύπτει? Από την μαγνητοφόρηση. Εγώ επαναλαμβάνω. Και ο πιλότος απήντησε βεβαίως. Ναι. Και ο πιλότος απήντησε βεβαίως. Και νομίζω επιβεβαίωσε και το ύψος του. Επιβεβαίωσε και το ύψος του 3.500 πόδια. Μία ερώτηση σε εσάς. Ναι. 28 μίλια βορείως, νοτίως, ανατολικά, δυτικά, οπουδήποτε πέριξ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το μίνιμουμ ύψος ασφαλείας που ο ελεγκτής γνωρίζει ότι πρέπει να έχει το αεροσκάφος για να καλυφθεί από την σύγκρουση με οποιοδήποτε εμπόδιο?
αν θα δείτε το χάρτη, κύριε Νουφριάδη, ναι, το Βόρειο Χόλνινγκ, το οποίο είχε εξουσιοδότηση. Όχι, 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 συγγνώμη, συγγνώμη. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Σε οποιοδήποτε σημείο. 28 μίλια είναι μια ακτίνα. Είμαστε έξω 28 μίλια. Δεν είμαστε έξω μια ακτίνα οποιαδήποτε. Είμαστε έξω 28 μίλια βόρεια με εξουσιοδότηση για το Βόρειο Χόλνινγκ. Ναι, και το Βόρειο Χόλνινγκ στα πόσα μίλια. Ακριβώς. Και ο πιλότος λέει ότι θα εκτελέσει τη διαδικασία στο Βόρειο Χόλνινγκ. Μισό λεπτό, δεν μου απαντήσατε. Το Βόρειο Χόλνινγκ στα πόσα μίλια είναι. Το Βόρειο Χόλνινγκ, το σημείο εισόδου του, ναι, είναι στα 19 μίλια από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αν βάλουμε και τη στροφή, ναι, πάει περίπου στα 22 μίλια. Περίπου στα 22 μίλια, δεν θέλω αν έχετε καμία διαφωνία. Θα έχω μία επιφύλαξη, ναι, για τα 22 μίλια. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το θέμα. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς τι λέτε. 28 μίλια έξω, κύριε Χαλίκο. Το συμπέρασμα κατευθείαν από την τερματική περιοχή ελέγχου. Όχι, κάνετε λάθος. Μα στα 28 μίλια, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το φύσκα. Φεύγουμε εκτός αεροδρομίου και μιλάμε για ένα χειριστή που έρχεται να κάνει ILS πάλι. Το φύσκα, το φύσκα είναι περίπου στα 50 μίλια, κύριε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, 28 εμείς μίλια συγκρατούμε... είναι μέσα στη διαδικασία του ILS. Για σας, κύριε Χαλίκο. Έχουμε έναν πιλότο, ναι, Ουκρανό, όπως πάντα. Δεν μου απαντήσατε για το ίδιο της ασφαλείας. Το αν πάρει λίγο ανοιχτή τη στροφή, ναι, κύριε Νουφριάδη, εσείς, ναι, δεν έχετε πάρει ποτέ στην σας ανοιχτή στροφή. Βεβαίως. Αλλά πείτε τι θα μου, κάνουμε, θα ειδοποιήσουμε, να σας πείτε. Απαντήστε μου στο συγκεκριμένο. Τα 3.500 πόδια. Είναι το ύψος κράτησης. 28 μίλια έξω. Τον καλύπτει όπου και αν είναι. Βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, όπου και αν είναι. Εγώ θα δεχτώ το δικό σας. Βόρεια λοιπόν. Τον καλύπτει αυτό το ύψος. Βεβαίως στο ίχνος κράτησης. Στο ίχνος 28 μίλια έξω τον καλύπτει. Γιατί είναι... νομίζω ότι οι χάρτες λένε κάτι άλλο, κύριε Χαλίκο. Κάνετε λάθος. Αν δείτε τα εμπόδια της Θεσσαλονίκης, τον καλύπτει απόδια. Απόλυτα στο βορρά. Νομίζω ότι υπάρχει το minimum obstacle clearance. Είναι σίγουρα μια συζήτηση που θα συνεχίσουμε να ακούσουμε μια κουβέντα μόνο από τον κύριο Μπουραντά, γιατί καμιά φορά πηγαίνετε και σε λεπτομέρειες τις οποίες δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Έχετε δίκιο, κύριε Καυσίδη. Σε μια ορολογία που μας συνάγνωσε, κύριε Μπουραντά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Βεβαίως. Κύριε Καυσί, πρωτεύουσα αιτία πρόκληση του ατυχήματος είναι η μη ύπαρξη ραντάρ προσέγγισης στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Δευτερεύουσα αιτία είναι η μη ύπαρξη θεσμοθετημένης διαδικασίας παρέμβασης του ραντάρ Χορτιάτη. Απλά, κύριε Καυσί, εμείς η πολεμική αεροπορία στο πύργο ελέγχου έχουμε στρατιωτικό ελεκτή. Ναι. Η ΙΠΑ δεν μπορούσε να έχει ελεκτή επάνω στο ραντάρ του Χορτιάτη τις ημέρες όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενέστατες, ναι, και υπάρχει λογική λύση. Θα μπορούσε να ανέβει επάνω και να παρακολουθεί την κυκλοφορία. Να σας πω και απλούστερα, ναι, θα μπορούσε να κατεβάσουν μια οθόνη κάτω στον πύργο και να παρακολουθούν ό,τι παρακολουθεί ο άλλος επάνω. Αυτά είναι εδώ της ΙΠΑ οι ευθύνες και του Υπουργείου. Και όχι τα ρίχνουμε στο χειριστή. Ο χειριστής θα μπορούσε να χάσει τα ναυτιλιακά βοηθήματα πριν φτάσει στην Ελλάδα. Τι θα κάναμε τότε, δεν θα το κατεβάζαμε. Το δεύτερο, την τάξη αεροδρόμιο 20 χρόνια αυτό, μετά από την Αθήνα και δεν έχει ραντάρ προσέγγιση. Περιοχή έσπευσαν στρατιωτικά οχήματα, ερπιστριοφόρα και δεκάδες ασθενοφόρα, τα οποία όμως λόγω του χιονιού δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο σημείο της συντριβής. Η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να διευκολυνθεί το έργο της περισυλλογής των νεκρών αλλά και των στοιχείων που θα ρίξουν φως στα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το αεροπλάνο μετά την πρόσκρουσή του στο έδαφος σύρθηκε για αρκετά μέτρα και στην κυριολεξία διαλύθηκε. Τα κομμάτια του διασκορπίστηκαν σε ακτίνα περίπου 500 μέτρων. Ήταν όλα διαμελισμένα τα θύματα. Ναι, ήταν όλα διαμελισμένα εκτός από τα μικρά παιδιά. Και μια άλλη πράξη του δράματος παίζεται όμως σήμερα με την άλλη τραγωδία που μας συγκλώνησε. Όταν λίγο πριν ανακαλυφθεί το Γιάκοβλεφ, έπεφτε ένα C-130 με πέντε παλικάρια της πολεμικής αεροπορίας που θα ενίσχυαν τις έρευνες για το ουκρανικό αεροσκάφος. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας, το κλίμα είναι βαρύ από τους καταβεβλημένους και συντετριμμένους συγγενείς που ανέλαβαν το δύσκολο και τραγικό έργο της αναγνώρισης. Κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες, στο σημείο που έπεσε το C-130, εμπειρογνώμονες πήγαν σήμερα προσπαθώντας να φωτίσουν τα αίτια μίας ακόμη τραγωδίας. Παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε από κάτω να μην φέρετε τον κόσμο. Το μοιραίο C-130 απογειώθηκε στις 9 παρα 5 το πρωί του Σαββάτου.
Η πορεία του ήταν να περάσει πάνω από τα βουνά και να φτάσει στην Τανάγρα όσο πιο σύντομα γινόταν για να πάρει 80 παξιωματικούς και σμηνίτες της πολεμικής αεροπορίας και να τους μεταφέρει στη Λάρισα για να μετάσχουν στις έρευνες για το ΙΑΚ-42. Είμαι κυνηγός και ήμουν το πρωί κάτω εδώ πέρα. Την ώρα που ερχόταν το αεροπλάνο από την Ευθεία εκεί πέρα από την Ελευσίνα, το είδα εδώ πέρα και εδώ πέρα πήγε να κάνει μια στροφή αριστερά για να πάει προς Βίλια. Λοιπόν, και ξαφνικά το βλέπω και σκιώνει και πάει εδώ πάνω και τον χάνω από την ομίχλη. Ακούω το θόρυβο και λέω πού πάει πάνω και τώρα θα κολλήσω πάνω στο βράχο, θα κολλήσω πάνω στο βουνό. Και δεν προλαβαίνω να τελειώσω την κουβέντα και ακούω το θόρυβο. Κομμάτια. Έχει διαλυθεί όλο. Διαλυμένο όλο. Ανθρώπους είδατε? Εντάξει, υπάρχουν. Είμαστε με ένα παιδί στο ρέμα. Κυνηγούσαμε. Περνάει επάνω μας στο αεροπλάνο. Χαμηλό ύψος, το χαιρετάει ο φίλος μου, αυτή, η παρέα μου δηλαδή. Είδε μάλιστα με αυτή τη μάσκα. Τον περίμενε να έρθει για να ανεβούμε πάνω στα χτήματα να κυνηγήσουμε. Και σε δευτερόλεπτα μέσα ακούμε ένα μπα από τον κρότο. Τρέξαμε το μεταξύ, πήγαμε μέχρι τις πρόποδες και ένας άλλος κυνηγός τον είδε που πήρε το ύψος και πήρε προς τα επάνω. Και εκεί που άρχισε ο Μίχλη, ακούστηκε ο κρότος, χτύπησε δηλαδή το, έσκασε το αεροπλάνο. Το βουνό Πάστρα της Σινόης ενώθηκε με αίμα. Μια ώρα νωρίτερα, αν είχε εντοπιστεί το μοιραίο ουκρανικό αεροσκάφος ΙΑΚ-42, το ΣΕΚ Υπουργός και είχε ζητήσει τις έρευνες να ενταχθούν όσο περισσότερες δυνάμεις είναι δυνατόν. Το αεροσκάφος κινήθηκε χαμηλά. Πέρασε τη Λαγκαδιά πριν από το βουνό Πάστρα που χωρίζει την Ελευσίνα από την Τανάγρα και άρχισε άναδο για να περάσει πάνω από τις κορυφές. Δεν τα κατάφερε όμως. Τα σύννεφα και το χιόνι σκέπαζαν μερικές από τις κορυφές. Γράφουμε ηγετικό, καταλάβες τι κάνουμε τώρα. Γράφουμε πόδια, καταλάβες τι κάνει. Εντοπίστηκε το ΣΕ-130 και είναι όλοι νεκροί μέσα στο ΣΕ-130. Πόσα άτομα? 5 άτομα τα οποία πηγαίναν στην Τανάγρα να πάρουν, Αλέξη του Διστάζ, να τους πάνε πάνω στη Μακεδονία για να βρουν τους χαμένους εκεί. Αυτός ο λόγος είναι ότι σηκώθηκε το ΣΕ-130 από Λεσίνα και πήγαινε στην Τανάγρα. Δυστυχώς το όρος Πάστρα προσέκρουσε στα βράχια και είναι διελειμμένο αυτή τη στιγμή. Κανείς από το πενταμελές πλήρωμα δεν κατάλαβε τίποτα. Κανείς δεν είδε τίποτα. Το αεροσκάφος αντί να μπει μέσα στα σύννεφα, καρφώθηκε στην κορφή του βουνού. Στο Πεντάγωνο θλίψη και εκνευρισμός. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Είναι άδικο, επιβεβαίωναν όλοι. Είναι όμως και λογικό, συμπλήρωναν οι πιο ψύχρεμοι. Όλη αυτή η ένταση σε κάποιο κακό θα έβγαζε. Όλες οι μονάδες τέθηκαν σε επιφυλακή. Ελικόπτερα απογειώθηκαν. Δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των ειδικών δυνάμεων ξεχύθηκαν αυτή τη φορά μερικά μόλις χιλιόμετρα από την Αθήνα για να εντοπίσουν το στρατιωτικό αεροσκάφος. Έλα, Γιώργο. Πήγε πίσω από την κορυφή.